Γεια σας. Έχει άλλη ανακοίνωση στο μεταξύ, όχι. Όχι, άλλη ανακοίνωση. Είναι η δεύτερη ανακοίνωση που βγαίνει μέσα σε δύο μέρες. Να θυμίσω ότι χθες είχε βγάλει ανακοίνωση ΠΑΕ Παναθηναϊκός, ναι, λέγοντας ότι η διοίκηση της ΠΑΕ εξέρεται ασυστόρως προκειμένου να καλύψει τους ύπουλους τρόπους που χρησιμοποιεί ώστε να κερδίσει τα χαρτιά έναν αγώνα. Είναι η δεύτερη ανακοίνωση που βγαίνει μετά τον Παναθηναϊκό, τώρα και ο Ολυμπιακός, πολύ πιο σκληρός βέβαια. Μόνο ο ΠΑΟΚ δεν έχει τοποθετηθεί, αλλά φαντάζομαι ότι μετά την ιστορία με τα δελτία πέρσι δεν θα τοποθετηθεί ο ΠΑΟΚ που του χαρίστηκε η ΑΕΚ. Θα τοποθετηθεί ο Λουτσέσκο κάποια στιγμή με την πρώτη ευκαιρία, μην ανησυχήσει. Ο Λουτσέσκο λέει για την ΑΕΚ, έχει πει τα μύρια όσα. Δηλαδή, ναι, είναι... ποιος, εντάξει, άλλο ένας προπονητής, ναι, άλλο μια ναι, ΠΑΕ. Οπότε βγήκαν και οι διαιτητές για το πρώτο παιχνίδι του κυπέλου. Κλασικά, ας πούμε, διαιτητές δευτεροτρίτης, τέταρτης ίσως κιόλας διαλογής. Ο Νταμπάνοβιτς Μαυροβούνιος θα είναι διαιτής και, Πολωνός ένας βαρ, Πολωνός πραγματικά παντελώς άγνωστος, ο Γιακούμπικ, Κριστόφ Γιακούμπικ. Διαιτής είναι ο Νταμπάνοβιτς. Είχα γράψει πριν λίγες μέρες, γιατί τα γραπτά μένουν, ότι νομίζω δεν έπεσα πολύ έξω. Είχα γράψει θα είναι ή Πολωνός ή Πορτογάλος ο διαιτής. Εντάξει, ήταν Πολωνός ο ΒΑΡ. Νομίζω δεν έπεσα πολύ μακριά στις σκέψεις έτσι του Μπένετ, να το πω έτσι. Και νομίζω ότι δεν είναι καλή επιλογή ο Πολωνός για το ΒΑΡ. Ας το πω έτσι, μόνο έτσι απλά διακριτικά εντελώς και τέτοια. Αυτή είναι η δικιά μου η γνώμη. Ο Ολυμπιακός τώρα στο αγωνιστικό κομμάτι, να πω ότι έχει δύο προβλήματα που εξηγήσαμε από χθες το βράδυ, με τον Χουάνκ και με τον Χάμες έχουν ενοχλήσεις και οι δύο. Το μάτς είναι όμως Πέμπτη. Γίνεται μια προσπάθεια και από τους παίχτες και από το ιατρικό team για να τους έχει στη διάθεσή του ο Μίτσελ. Δεν το αποκλείω. Για ενδεκάδα είναι ένα ερώτημα, για την ενδεκάδα. Ίσως για την, να είναι στην αποστολή να είναι λίγο πιο πιθανό. Καλύτερα να περιμένουμε αύριο όπως και αν έχει. Πάντως είναι ένα πρόβλημα. Του Χουάνκ είναι ξεκάθαρο ότι εκτός από την κλωτσιά, μια δυνατή κλωτσιά που έχει φάει τον αγώνα της Τούμπας, είναι ξεκάθαρο ότι δεν είναι και στα καλά του. Βγάζει μια κούραση ο Χουάνκ. Ο Χάμες είναι στα καλά του, μια χαρά είναι, όπως του κάναμε κριτική όταν περπατούσε σε ένα-δυο παιχνίδια. Πρέπει να πούμε ότι εδώ και καιρό, εδώ και πολλά μάτς, ο Χάμες βγάζει την προσωπικότητά του και όχι μόνο αυτό, δείχνει μεγάλη διάθεση πραγματικά. Έχει το γνωστό θέμα που έχει, τα τερξίματά του δεν είναι αυτά πρέπει να είναι, όταν μιλάμε για τέτοιο επίπεδο. Ωστόσο το καλύπτει αυτό το handicap σε ένα σοβαρό βαθμό, όχι μόνο με την ποιότητα αλλά και με τη θέληση την οποία βγάζει. Δηλαδή τον βλέπεις ότι το θέλει, το κυνηγάει να τη βοηθήσει την ομάδα, που είναι και αυτό πολύ σημαντικό. Αλλαγές λογικά θα γίνουν, γιατί μην ξεχνάμε ότι ναι μεν είναι Κυριακή Πέμπτη το μάτς, δεν είναι Τετάρτη, αλλά απ' την άλλη, απ' τη μία υπάρχει μια ομάδα η οποία επί 12 μέρες δεν παίζει, άρα είναι εντελώς παντελώς ξεκούραστη η ΑΕΚ και η γηπεδούχος, και απ' την άλλη υπάρχει μια ομάδα η οποία πήγε Θεσσαλονίκη, γύρισε και ενδιάμεσα βέβαια έπαιξε ένα απαιτητικό παιχνίδι σε έναν αγωνιστικό χώρο βαρύ στην Τούμπα λόγω του καιρού. Οπότε πιστεύω ότι θα θελήσει να τη φρεσκάρει την ενδεκάδα. Το πόσο θα τη φρεσκάρει θα εξαρτηθεί από την κατάσταση στην οποία θα είναι ο Χουάνκ με το Χάμες, αν τελικά είναι στην αποστολή εν πρώτης και σε τι βαθμό ετοιμότητας θα είναι κατά δεύτερο λόγο. Ο Σαμασέκου σίγουρα διεκδικεί θέση στην ενδεκάδα,
ο Κανός επίσης, δύο, τουλάχιστον αυτοί οι δύο παίχτες διεκδικούν θέση στην ενδεκάδα. Πάντως μου έκανε εντύπωση που έβαλε τον Κανός, να σου πω την αλήθεια. Αν ήταν, όχι ότι επειδή τον έβαλε, η λογική είναι μπας και γίνει κανένα κόλπο και κάνει καμιά ενέργεια και κερδίσουμε. Αλλά θα ήταν πιο λογικό να παίξει ο άλλος, που έπαιζε τουλάχιστον. Είχε 18 παιχνίδια στη σειρά ο Είναι αλήθεια ο αυτό, αλλά ναι. Εξίσου αλήθεια είναι ότι σε αυτές τις πρώτες προπονήσεις έδειξε να προσαρμόζεται πιο γρήγορα ο Κανός. Είτε γιατί έρχονταν από Premier League και έχει άλλο αέρα, το άλλο το παιδί είναι λίγο ακόμα μαζεμένος, ο Κωσοβάρος, ερχόμενος από την Κόνιασπορ. Ίσως και γιατί ο Κανός βοηθήθηκε, υπάρχει ένα ισπανικό team, 5 προπονητές Ισπανοί, υπάρχει ο Μπιέλ, ο Χάμες ισπανικά και άλλοι παίχτες. Ξέρεις, όλα αυτά παίζουν ρόλο στην προσαρμογή ενός παίκτη. Τουλάχιστον το Σαμασέκου και τον Κανός περιμένουμε για την ενδεκάδα. Δεν ξέρω αν θα... Ο Τζολάκης μέχρι τώρα έχει παίξει όλα τα μάτια του κυπέλλου, έχει πάει καλά. Η λογική λέει ότι θα τον διατηρήσει. Οκ, φαντάζομαι ότι μπορεί να κάνει κάποια δεύτερη σκέψη, γιατί ο Πασχαλάκης πραγματικά δέχεται πάρα πολύ δύσκολα γκολ και είναι σε σταθερά πολύ καλή κατάσταση, προερχόμενος και από την εμφάνισή του στην Τούμπα, αλλά συνήθως ο Μίτσελ τα κρατάει αυτά. Τον έχει βάλει σε 4 παιχνίδια, δεν ήταν μάτς της πλάκας με τον Ατρόμητο και με τον Άρη στο κύπελο. Ο Τζολάκης πήγε καλά, δεν μπορεί να του πεις τίποτα. Ίσα ίσα στα 2 παιχνίδια με τον Άρη ήταν σωτήριες επεμβάσεις. Οπότε τον υπολογίζουμε αυτόν εκτός για την ενδεκάδα, εκτός και αν είπαμε κάνει κάποια δεύτερη σκέψη. Είναι αλήθεια και το βλέπουμε αυτό, ότι στριφογυρίζει στον Μίτσελ η ιδέα να δώσει κάποια στιγμή ντεμπούτο στο Ραμόν. Δεν είναι τυχαίο ότι τον βάζει σε κάθε παιχνίδι, παρότι ένα παιδί που είναι, ξέρω πόσες, 15 μέρες αν είναι στο Ρέντι, τον βάζει σε κάθε παιχνίδι άμα έχετε προσέξει. Δεν ξέρω αν θα το κάνει. Με την ΑΕΚ δύσκολο. Του αρέσει, έτσι θεωρώ και εγώ. Ναι. Για το λόγο ότι η ΑΕΚ εκείνη, όλη η ισχύ της είναι στα πλάγια μπροστά. Θεωρώ και εγώ δύσκολο. Από την άλλη του αρέσει του Μίτσελ ότι είναι πολύ γρήγορο παιδί ο Ραμόν. Και η αλήθεια είναι ότι ο Ολυμπιακός δεν είναι και η πιο γρήγορη ομάδα, να το πω. Ναι, αλλά δεν είναι το πρόβλημα του Ρεαπτσούκο, είναι αργός. Όχι, δεν είναι. Είναι όμως ότι, βγάζει και αυτός μια ένδειξη ενέργειας, ας πούμε. Ναι. Βέβαια θυμάμαι μια περίπτωση που έκανε ένα καταπληκτικό σπριτ προχθές στην Τούμπα και ο Μασούρας, αντί να του πετάξει την μπάλα να φύγει μέσα στην περιοχή να μπει ο Ρέαμτσουκ για να τη σπάσει μετά στο center court, προτίμησε να κάνει ένα σούτ και ήταν και κακό σούτ του Μασούρα. Όχι, δεν είναι το πρώτο πρόβλημα του Ρέαμτσουκ, σίγουρα. Ο Φορτούνης μπορεί να παίξει, αν δεν παίξει ο Χάμες. Περίεργο τρόπο, δεν νομίζω. Όχι. Δεν νομίζω υπό ποια έννοια, ότι έναν παίχτη που δεν τον έχεις βάλει ούτε λεπτό στα 3 τελευταία παιχνίδια, θα μου φανεί κάπως να τον βάλει ξαφνικά βασικό τώρα. Ναι. Αν δεν παίξει ο Χάμες, και δεν παίξει και ο Χουάν, γιατί το Χουάν το βάζει δεκάρι αρκετά τακτικά. Ναι, εντάξει, άμα θέλει να παίξει αμυντικά ιδιαίτερα, γιατί όχι. Ναι, γιατί αλλά... έχει περισσότερο πίσω. Θα έβλεπα το Μπιέλ δεκάρι περισσότερο. Τι να σου πω με το Φορτούνι, όλη η ιστορία έχει τέτοιο, έχει παρασκήνιο. Έχει μουρμούρα ή δεν έχει μουρμούρα. Που να έχω ακούσει εγώ κάτι... Που να έχεις ακούσει προφανώς. Ναι, δεν έχω ακούσει κάτι πραγματικά. Έπεσε βασικός όλα τα παιχνίδια όπως θυμόμαστε. Υπήρχαν και ένα-δύο παιχνίδια που μετά... Δεν έπαιξε βασικός, εντάξει. Όχι, ως όλα έπαιζε βασικός. Μέχρι τα 3 τελευταία στα οποία είναι άφαντος, ας πούμε. Είχε κάνει δηλώσεις ο προπονητής τι φανταστικός παίχτης είναι ο Φορτούνης και πόσο μας βοηθάει και αυτά. Τώρα ξαφνικά από το ανακοινωτικό... Πιθανόν ένα αγωνιστικό... εντάξει. Δεν υπάρχει κάτι άλλο που να ξέρεις. Από παιχνίδι σε παιχνίδι ήταν σαφές. Ναι, πήγε με χείλα. Και φυσιολογικό, το είχαμε εξηγήσει. Γιατί απλά τώρα μου κάθεται κάπως πώς από το βασικός να μην είναι στο πουθενά. Ναι. Κάπως μου φαίνεται. Επίσης νομίζω ότι υπολογίζει τον Γκάρι Ροτρίγκες. Έγινε. Για αυτό το παιχνίδι. Ναι.